Κωνσταντίνε μου, καλώς ήρθες στο σπίτι μου. Επιτέλους. Καλώς σε βρήκα. Μου έχεις τάξει κουραμπιέδες, δεν τα ξεχνάω. Εγώ, ό,τι πω, ξέρεις, ο λόγος παθεί. Έχουμε πολύ απλά υλικά. Αλεύρι, άχνη ζάχαρη, το βουτυράκι μας, τα αυγουλάκια μας, τα αμυγδαλάκια μας, τις βανίλιες μας. Εδώ έχουμε το ουζάκι μας, γιατί στα μέρη μου. Όπα, τι ούζο. Ούζο κουραμπιέδες. Αυτό είναι μια παραδοσιακή συνταγή από την Κεσάρια της Μικράς Ασίας, από την Καπαδοκία, που προέρχεται ο παππούς μου, που βάζαμε και ούζο. Και εδώ έχουμε ροδόνερο και εδώ το κλασικό baking powder για να φουσκώνουν τα πράγματα. Η εμπειρία στους κουραμπιέδες δεν κρύβεται. Θέλω να μου πεις λίγο για σένα. Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου ήταν στη Λευκάδα, από όπου είναι και η καταγωγή μου από την πλευρά του πατέρα μου, που ο παππάς μου είχε ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Μέναμε εκεί και δουλεύαμε. Το ξενοδοχείο στη Λευκάδα. Πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με κοσμήματα? Ήταν το όνειρό μου να είμαι ένας ζωγράφος που να εκθέτω σε γκαλερί. Για στην Αγγλία σπούδασα καλλιτέχνες, έκατσα 4 χρόνια. Είχα πολύ αυτοπεποίθηση σαν παιδί και σαν έφηβος ότι είμαι τρομερό ταλέντο και ότι μπορώ να το κάνω. Δυστυχώς εξελίχθηκε τελείως αντίστροφα, δεν πήγε καλά. Έφαγα πολύ πόρτα που λέμε, να το πω απλά. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Γιατί πρέπει να φάμε κουραμπιέ από σέναν. Εγώ βάζω το αλεύρι μέσα στο χτυπημένο βούτυρο με την ζάχαρη άχνη. Που να βάλει κοσμήματά σου, η μεγαλύτερη στάρ του κόσμου. Εντάξει, έχω πάει καλά. Σε κάποια φάση που γνωρίστηκα με τον Βασίλη Δοζούλια, που είναι ο άνθρωπος που με έβαλε σε αυτή τη δουλειά, τα είδε και μου είπε ο άνθρωπος πολύ απλά, μου λέει: φέρε να τα βάλω σε ένα σόου. Είχα τρομερή απήχηση στον χώρο της μόδας. Ευθύς εξ αρχής γνώρισα την Πατρίτσια Φίλτ στα πρώτα στάδια της καριέρας μου, που τότε ήταν πολύ κοντά στο Sex and the City. Ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινάς την καριέρα σου και να σου λέει αυτή φέρτα να τα βάλω στο μαγαζί μου. Στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, να πω ότι από τη δουλειά μου, από την τέχνη, δεν είχα βγάλει το ένα ευρώ. Μόνο έβαζα. Αλλά από τα κοσμήματα, θυμάμαι, μου έστειλε η Πατρίτσια Φίλτ ένα τσεκ κάθε μήνα. Πώς να σου πω, που στο εξωτερικό η δουλειά μου είχε τρομερή απήχηση, να πω. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που ναι, μεν συζητιόνταν, είχε μια μερίδα κόσμου που γελούσε με τη δουλειά μου και ίσως και κάποιοι να το κάνουν ακόμα. Όταν εμένα η Lady Gaga έβαλε το κόσμά μου, που σαφώς και άλλοι Έλληνες σχεδιαστές έχουν βάλει σε πολλούς celebrities μέσα από πρακτορία που πληρώνουν κάθε φορά 20.000 δολάρια για να γίνει αυτό. Εγώ πλήρωσα 0 δολάρια. Δεν ήρθε ένα περιοδικό να μου πάρει μια συνέντευξη, να μου πει: κύριε Κονδυλάτε, θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Υπάρχει κόμπλεξ σε αυτό. Υπάρχει και μια Vogue τώρα, ας πούμε, που μας τιμωρεί επειδή είμαστε Έλληνες. Φοβούνται όλα τα που είναι αυτά που λέω. Εγώ τα λέω ανοιχτά. Τους έχω και γραμμένους, να πω την αλήθεια. Τα αναφέρω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο στην Ελλάδα να μην σέβονται τους Έλληνες και στο εξωτερικό να ακούνε Έλληνες και να μας προσκυνάνε. Βάζουμε μια άνω τελεία, επειδή βλέπω και υπάρχει μια ένταση. Θέλω με το μίξερ να βγάλεις την έντασή σου. Τώρα θα τα δώσω αλεύρι. Νομίζω το μεγαλύτερο όνομα που έχει ζητηθεί πάρα πολύ και που το αναφέρουν συνεχώς είναι η Lady Gaga. Έμενε στη Μεγάλη Βρετανία και είδα ένα στέμα εκεί στο τελειά και λέω: θα το πάω να το αφήσω στο ξενοδοχείο, στο concierge, να τη το πάνε. Και συνήθως, όταν πας για ένα μεγάλο όνομα κάτι, υπάρχει λίστα. Το τι περιμένουν. Αυτοί το ανεβάσανε πάνω χωρίς να υπάρχει κάπου σε μια λίστα. Δηλαδή, συγγνώμη, λόγω ενός κενού ασφαλείας, δηλαδή. Ναι, κενού ασφαλείας. Ναι, ακριβώς. Νομίζουν ότι είναι βόμβα και ότι είναι τρομοκρατική επίθεση και το κατεβάζουν σε δευτερόλεπτα στον κάτω όροφο που υπάρχει σκάνερ. Βλέπουν ότι είναι ένα κόσμημα και λέει: είναι κάποιος Κονδυλάτος, λένε αυτοί μεταξύ τους. Και λέει ο δικηγόρος, ο οποίος ήταν Έλληνας της εταιρείας που την έφερε, λέει: τον ξέρω, λέει, και παίρνω εγώ την ευθύνη. Το βγάζει από το κουτί και εκείνη την ώρα η Lady Gaga έβγαινε από το μπάνιο και της λέει: Hello, Your Majesty. Και λέει: Yes, I'm a queen and this is my crown. Δεν ρωτάει ούτε ποιανού είναι, ούτε πώς βρέθηκε εκεί. Λέει: μπαίνει στο μπάνιο και μετά βγήκε με αυτό. Και πήγε στη συναυλία, όπου εγώ το είδα, το ανέβασα στο Instagram. Τελικά οι μεγάλοι στάρι είναι απλοί. Δεν έχουν αίσθηση ότι είναι κάποιοι. Έχει άλλα ονόματα που θα μπορούμε να πούμε. Ήταν, είναι πολύ ένα μεγάλα. Ένα σημαντικό όνομα ήταν η Mindy Kaling στο Met Gala. Και αυτή η εμφάνιση έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Πόση ώρα περιμένουμε να βγουν οι κουραμπιέδες που είμαι σίγουρος ότι θα είναι πεντανόστιμες. Άστα, ο κόσμος παραλυρεί. Εσύ θα δοκιμάσεις. Εγώ. Και με ανησυχεί που αφήνεις να δοκιμάσω εγώ πρώτος. Εγώ είμαι, επειδή όντως έξυπνος άνθρωπος, αφήνω πρώτα τον άλλον. Έχουμε νερό εδώ, έχουμε πρώτες βοήθειες. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και τολμηρό. Ωραία, οι κουραμπιέδες. Λοιπόν, παιδιά, ο Περικλής μου έκανε τις κουραμπιέδες στο σπίτι του. Όπως είδατε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, ζεστό, κόζι, με τη δικιά του αισθητική προφανώς. Ωραία, οι κουραμπιέδες. Αφού λέγα το σπίτι, άσε τις κουραμπιέδες στην άκρη, δεν πειράζει. Θα μιλήσω για το σπίτι. Για ποιο λόγο θες να τους βάλεις σε δεύτερη μοίρα τις κουραμπιέδες? Προφανώς όμως, κουραμπιέδες, είχατε πάρα πολλά να πείτε, έτσι. Ήταν δική μας συνταγή ή ήταν δική του συνταγή? Από το μικρασιάτικη συνταγή, από τους παππούδες του. Α, ναι, την εκτέλεσε καλά. Την εκτέλεσε στα 9 μέτρα. Στο σαπά, έβαλες γκολ. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα. Καλή, ο άνθρωπος είναι κατασκευάζει υπέροχα. Πρέπει να χτίσει, να φτιάξει έναν ανδρίαντα για τον δικηγόρο που είπε: τον ξέρω τον Περικλή Κονδυλάτο, το παίρνω πάνω μου. Γιατί χάρη σε αυτόν που άκουσε το όνομά του, είπε: αφήστε,
ας πάρει η Lady Gaga το στέμα και θα μπορούσε απλά να το κάνει στην άκρη και να μην φτάσει ποτέ στα χέρια της. Έχει δίκιο πάντως αυτό. Χαίρομαι πολύ. Έχει δίκιο πάντως το ότι γενικά είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει δώσει, ότι έχει συνεργαστεί με τη Lady Gaga και ότι έχει δώσει το κόσμο. Δεν είναι ότι το δώσει μόνο το είδε και ο το άκρη. Ο τρόπος είναι το θέμα. Όλο αυτό το σκηνικό δεν το ξέραμε και το μάθαμε τώρα. Και μάθαμε ουσιαστικά ότι έγινε όλο από ένα λάθος. Αλλά λέω ότι όντως τα μίντια, τα ελληνικά δεν το προσβλήθηκε. Εδώ βλέπουμε αυτό. Δεν τόσο πολύ. Είναι κάτι τη Lady Gaga με δημιουργία του Περικλή Κονδυλάτου. Κάτι ακόμα που λόγω χρόνου δεν το βάλαμε. Όταν είχε γίνει αυτό το σκηνικό λοιπόν με το Instagram που το είδε από εκεί, γιατί ο Περικλής αυτό είναι το σημαντικό. Από το Instagram τη Lady Gaga είδε ότι φοράει το κόσμημά του. Φόρεσε και την πήρε. Ο Λάκης Γιαβαλάς σε ένα τραπέζι που είχαν κάνει τότε του είπε του Περικλή: στείλε και λουλούδια. Στέλνει λοιπόν λουλούδια αυτό στη Lady Gaga, γράφει και μια κάρτα χειρόγραφη. Τα στέλνει κτλ. Χωρίς να πιστεύει ότι θα γίνει κάτι. Και μετά λέει η Lady Gaga το έκανε και αυτό story. Έγραψε, έβαλε την κάρτα φωτογραφία και τον τάγκαρε μετά. Αυτή είναι η Lady Gaga. Ναι, απλή, λυπή, ταπεινή. Εγώ θέλω να μάθω όμως πώς και δεν συνεχίστηκε η συνεργασία. Θα ήθελα να το ρωτήσω. Αλλά δεν ξέρει τώρα τι. Κάτι. Και δεν γίνεται και συνέχεια αυτό. Μπορεί να είναι στην παραεπόμενη. Δεν είναι εύκολο κιόλα, παιδιά. Χιλιάδες. Πόσο να συνεργαστεί. Βέβαια, είναι πολύ ξεχωριστά πολύ ξεχωριστές οι δημιουργίες του. Δεν μπορούν να φορεθούν από όλους, έτσι. Τώρα αυτό εδώ τιάρα, το στέμα, δεν θα μπορούσε όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει σε editorial περιοδικών μεγάλων, όπως είναι η Vogue. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω το παραπονό του. Και εγώ το έχω σκεφτεί ότι πολλές φορές δεν προβάλλουμε εμείς τους Έλληνες, τους δικούς μας που κάνουν καριέρα, θα πω, στο εξωτερικό, δίνοντας το κόσμο στη Lady Gaga. Και θεωρώ ότι ένα περιοδικό όπως είναι η Vogue, που είναι περιοδικό μόδας, έπρεπε να εντάξει ανθρώπους που έχουν ντύσει τη Lady Gaga με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με το κόσμο. Δηλαδή, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί του και μπράβο του που το. Να ξέρεις, ξέρω και άλλες περιπτώσεις πάντως Ελλήνων. Ναι, έχω δηλαδή φίλο στη λίστα που τον έχουν γράψει στις εφημερίδες, άρθρα, στις μεγαλύτερες εφημερίδες Νέας Υόρκης, στο εξωτερικό και δεν το, μπορεί να το ξέρουμε. Παιδιά, πού μπορεί να οφείλεται αυτό. Αυτό. Πέρα από το μυαλό τώρα, δηλαδή για ποιο λόγο μπορεί, αυτό σκέφτομαι τώρα. Μία Vogue, ένα περιοδικό έτσι ελληνικό μόδα. Τοποθετήθηκε σε αυτό. Βάλει... Το είπε και τα λέω και έρχεται τα δόντια, λέει και δεν με νοιάζει κιόλα, μου είπε. Δηλαδή ότι είπε ότι σνομπάρουν του Έλληνε καλλιτέχνε, ενώ όταν είμαστε στο εξωτερικό μα προσκυνάνε. Κάποιου, όχι όλου. Και πολλούνται στο εξωτερικό οι δημιουργίε του, έτσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τον ευχαριστήσουμε και να πούμε στον Περικλή Κονδυλάτο ότι να ξέρει Περικλή μου ότι ο Κωνσταντίνος Κουραμπιέτης δεν μας έφερε. Απλά έτσι την ιστορία. Πάντως, παιδιά, να πω και κάτι άλλο γιατί αφού είχαμε κάνει το γύρισμα αυτό, είδα και ένα post που μάλλον το είδατε κι εσείς γιατί έγινε ντόρος το Σαββατοκύριακο με τον Περικλή που τοποθετήθηκε. Πήρε μια θέση σε ό,τι συμβαίνει με την Εύα Καηλή αυτή τη στιγμή. Η οποία είναι μια υπόθεση, η οποία είναι στη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά θα του το έλεγα αν είχαμε τη συνέντευξη, γιατί έχουμε μια φιλία και μια έτσι, ωραία κουβέντα από όταν μιλάμε, μια προσωπική σχέση. Θεωρώ ατυχές το λιγότερο το γεγονός ότι πόσταρε κάτι δημόσια, ένα αμφιλεγόμενο post, που ίσως παίρνει και λίγο τη θέση, δεν ξέρουμε, είναι λίγο αιωρούμενο, το αφήνει να αιωρείται. Δεν μ' αρέσει να σχολιάζει τώρα ο Περικλής που είναι εξειδικευμένος στη μόδα πολιτικά θέματα τα οποία δεν ξέρουμε τι γίνεται, είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Η χρονική στιγμή που το έκανε, Κωνσταντίνε. Η χρονική στιγμή που το έκανε, έτσι, και τοποθετείται μάλιστα δημόσια, ένα δημόσιο πρόσωπο. Εμένα δεν. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Σε τέτοια θέματα, καλό είναι να μένουμε πίσω, να κάνουμε βήμα πίσω και να παίρνει το ρόλο της η δικαιοσύνη και να αποφασίζει εκείνη για το τι μελιγενέστε. Από κάθε πλευρά και από το αρνητικό και από το θετικό.